Ξεκινάει η προεκλογική εκστρατεία στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού Ρίση Σούνακ. Και συνδεόμαστε με την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, Νατάσα Κατζάβελου. Καλημέρα, Νατάσα. Σε ρυθμούς προώρων εκλογών, λοιπόν, η Βρετανία από σήμερα, 5 μήνες νωρίτερα. Και πάμε να δούμε γιατί πήρε το ρίσκο τώρα ο Ρίση Σούνακ, παρότι οι δημοσκοπήσεις είναι εναντίον του. Για δύο λόγους, Αλεξάνδρα. Έχουμε 6 εβδομάδες μέχρι τις 4 Ιουλίου την διεξαγωγή των εκλογών αυτό. Άλλοι κάνουν λόγο για αυτοκτονία και άλλοι κάνουν λόγο για μια περίοδο που δεν είχε και επιλογή, γιατί ίσως οι επόμενοι μήνες να έφεραν χειρότερα αποτελέσματα. Μια από ένας από τους δύο λόγους είναι οι απογειώσεις για τις απειλές των μεταναστών στη Ρουάντα να μην καταφέρουν να πραγματοποιηθούν, και αυτό θα ήταν ένα ακόμα τεράστιο πλήγμα χαστούκι στην κυβέρνηση κατά του Σούνακ στην ουσία. Ο πιο σημαντικός λόγος είναι η χθεσινή ανακοίνωση, δηλαδή ότι ο πληθωρισμός είδαμε να πέσει στο 2,3, επιτρέποντας τον Πρωθυπουργό να λάβει αυτό το βήμα και να ανακοινώσει τη διεξαγωγή των εκλογών εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και ο δεύτερος, όπως σας ανέφερα, σχετικά με τα μικρά σκάφη στην χώρα της Αφρικής. Όπως σας είπα, εγκρίθηκε η διάλυση του κοινοβουλίου από τον μονάρχη, τον βασιλιά Κάρολο. Έτσι λοιπόν, αυτό σημαίνει διαλύτηση 30 Μαΐου. Οι υπουργοί παραμένουν στον διαχειριστικό λόγο πλέον. Ξεκινάνε ήδη οι περιοδίες των δύο, του Πρωθυπουργού Ρίση Σούνακ και του αρχηγού του Εργατικού Κόμματος, κύριε Στάρμερ. Οι δημοσκοπήσεις είναι φυσικά καταγευτικές, καταρακώνουν το Συντηρητικό Κόμμα, 20 μονάδες τη διαφορά. Σχεδόν το αποτέλεσμα θεωρείται προδικασμένο, αλλά ίσως αυτή η ψαλίδα να κλείσει για κάποιους λόγους που δεν τις γνωρίζουμε ακόμα. Σχεδόν ο μπλε χάρτης που είχαμε το 2019 θα κατακτηθεί από το χρώμα των εργατικών, με προπήρια του Συντηρητικού Κόμματος πλέον να μπαίνουν πλέον στον χάρτη της αντιπολίτευσης, που φαίνεται να είναι και το ισχυρό κόμμα που όπως δείχνουν τουλάχιστον οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, Αλεξάνδρα. Λοιπόν, είναι σίγουρο ότι ο Ρίση Σούνακ έχει να διανύσει ένα πολύ δύσκολο δρόμο, και το βέβαιο είναι ότι θα είναι πολύ έντονο το επόμενο διάστημα πολιτικά για την Μεγάλη Βρετανία. Οι επόμενες 5 εβδομάδες θα έχουν εξαιρετικό πολιτικό ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ανταποκριτριά μας στο Λονδίνο.